Εν τούτοις είναι, είναι πολύ ευχάριστο να περνά κανείς ευχάριστες καλές στιγμές μάλλον με ανθρώπους που αγαπά και που εκτιμά. Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να σας κεράσω, είστε πολλοί σήμερα. Εν ελπίζω να σας γλυκάνω μετά όσα θα πω. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους και όλες εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας που ήρθαν από την Ευρώπη για την παρουσία τους στο διήμερο αυτό στην Αθήνα, στο οποίο νομίζω καταγράφηκε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων στο κοινό μας σπίτι που λέγεται Ευρώπη, που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρώπη που σήμερα βρίσκεται σε ένα μεγάλο ιστορικό σε ένα σημαντικό ιστορικό σταυροδρόμι και που δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το ίδιο το μέλλον της βρίσκεται σε διακύβευση. Διότι η οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 έφερε στην επιφάνεια τους καταστατικούς και λανθάνοντες κοινωνικούς ανταγωνισμούς που για χρόνια τελούσαν σε ύπνωση στην Ευρώπη. Πρώτα και κύρια, τον ανταγωνισμό κεφαλαίου και εργασίας που είχε υπερπροσδιοριστεί από το καθεστώς της νεοφιλελεύθερης συνένεσης και της απόλυτης ηγεμονίας της αγοράς. Έφερε στην επιφάνεια τα προβλήματα της Ένωσης που οι προοδευτικές δυνάμεις ανά την Ήπειρο εδώ και πολλά χρόνια είχαμε επισημάνει. Το δημοκρατικό έλλειμμα, την ατολμία σε επίπεδο θεσμικής ολοκλήρωσης, την έλλειψη αλληλεγγύης και συνευθύνης, θα έλεγα, ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτοί οι ανταγωνισμοί και τα προβλήματα που για χρόνια έθεταν στο τραπέζι η Ευρωπαϊκή Αριστερά, καθώς και τμήματα των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων, έγιναν ζώσα πραγματικότητα για τους λαούς μας, με το που ξέσπασε η κρίση στην Ευρώπη. Όμως οι κυρίαρχες δυνάμεις του συντηρητικού μπλοκ της Ένωσης, ακόμα και όταν ξέσπασε η κρίση, συνέχιζαν να ξορκίζουν την ανάγκη για οποιαδήποτε συζήτηση και προβληματισμό πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Και σε ένα βαθμό δυσκολεύονται ακόμα και σήμερα να το κάνουν, με τρόπο ουσιαστικό και βοηθητικό για το μέλλον της Ευρώπης, διότι επιμένουν να ερμηνεύουν τα κακό κείμενα της κρίσης με τρόπο εν πολύς δογματικό, από τη δική τους βεβαίως πάντοτε ιδεολογική σκοπιά. Αν πιστεύαμε αυτούς τους ιεραπόστολους του νεοφιλελευθερισμού, θα τίναμε στο συμπέρασμα ότι η κρίση ήταν κάτι σαν φυσικό φαινόμενο ή ίσως αποτέλεσμα μιας κάποιας αγκύλωσης στο περιβόητο αόρατο χέρι της αγοράς ή ακόμα χειρότερα μιας μία επαρκούς αποτέλεσμα μιας μία επαρκούς ευθυγράμμισης με τις επιταγές του ελεύθερου ανταγωνισμού και της λογικής της απορρίθμισης. Θα έλεγα ότι είναι όντως, ότι είναι πράγματι ενδιαφέρουσα η χρήση της φυσικής ή ακόμα και της μεταφυσικής εδώ. Και πολύ περισσότερο ενδιαφέρουσα είναι αυτή η ιδεολογική αντιστροφή των πολιτικών ελίτ και των θεωρητικών του φιλελευθερισμού, ότι η Ευρώπη κατέληξε στο χείλος της καταστροφής, όχι επειδή εγκατέλειψε το μεταπολεμικό κοινωνικό συμβόλαιο, αλλά επειδή δεν ήταν αρκετά επιθετική στην νεοφιλελεύθερη προσαρμογή. Προφανώς όμως οι εξηγήσει για την κρίση δεν προκύπτουν από ουδέτερες και αμερόληπτες τεχνοκρατικές αναλύσεις, όπως θέλει να μας επιβάλλει η νέα κυρίαρχη στην Ευρώπη σήμερα η ιδεολογία του τεχνοκρατισμού, που είναι όμως παλιά, δεν είναι νέα, είναι παλιά όσο οι εξουσίας κάθε εξήγηση για την κρίση είναι και αυτή κομμάτι του κοινωνικού και πολιτικού ανταγωνισμού. Προέρχεται από συγκεκριμένες ομάδες, εξυπηρετεί συγκεκριμένα κοινωνικά συμφέροντα και εντάσσεται σε συγκεκριμένους στρατηγικούς σχεδιασμούς. Η πραγματικότητα λοιπόν των οικονομικών, πολιτικών και τεχνοκρατικών ελίτ της Ένωσης είναι πολλέ φορέ, τι περισσότερε θα έλεγα, αν όχι πάντα, τελείω διαφορετική από την, από πραγματικότητα που βιώνουν οι, κοινωνίες, κοινωνίε, οι λαοί μας, από τη λαϊκή πραγματικότητα. Το ίδιο συμβαίνει με τις εξηγήσει τους, την κατανόηση της συγκυρίας, τις ιεραρχήσεις τους, τα συμφέροντά τους, αλλά και τους πολιτικούς τους σχεδιασμούς. Πρόκειται εδώ για έναν εφόλης τη ύλη ανταγωνισμό με εξάρσεις και υφέσει. και σήμερα αυτός ο ανταγωνισμός θα έλεγα ότι βρίσκεται σε προφανή έξαρση. Αυτό προκύπτει από την εικόνα ρευστοποίησης των κοινωνικών ταξινομήσεων αλλά και των πολιτικών συστημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και εμείς, οι ριζοσπαστικές αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης. Πρέπει να δώσουμε, νομίζω, τις δικές μας εξηγήσει για τα αίτια της κρίσης, αλλά και για τις προτεραιότητες της επόμενης μέρας. Διότι είναι προϋπόθεση να δώσουμε εξηγήσει για τα αίτια της κρίσης, προκειμένου να δούμε τις προτεραιότητες της επόμενης μέρας, αν θέλουμε σε αυτόν τον ανταγωνισμό να ηγεμονεύσουμε. Για μας λοιπόν ήταν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να πάρει η κρίση του καπιταλισμού τη συγκεκριμένη μορφή που πήρε στην Ευρώπη. Επιλογές με το ιδεολογικό και το ταξικό αποτύπωμα των νεοφλελεύθερων και συντηρητικών δυνάμεων οι οποίες αναδείχθηκαν σε κυρίαρχο πόλο πανευρωπαϊκά ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Μιλώ πρωτίστως για την πολιτική οικογένεια της Ευρωπαϊκής Δεξιάς, η οποία όμως δυστυχώς θα πω ότι δεν ήταν μόνη σε αυτή την πορεία, γιατί υπήρξαν και μεγάλα, τα μεγαλύτερα για να είμαστε ακριβείς, τμήματα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, που βάδισαν τον νεοφιλελεύθερο μονόδρομο αποδυναμώνοντας την ισχύ του προοδευτικού μπλοκ σε ολόκληρη την Ήπειρο. Παίρνοντα μάλιστα στην πλάτη τους πολλές φορές πολύ και αντιλαϊκές πολιτικές απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα πριν την κρίση, αναφέρομαι στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η Ευρώπη λοιπόν βρέθηκε να υλοποιεί μια στρατηγική η οποία πέραν της ευημερία των δικτών και των αριθμών, παρήγαγε και ορισμένα απτά και απολύτως συνειδητά αποτελέσματα. Μια στρατηγική που διεύρυνε τις κοινωνικές ανισότητες, με την απόλυτη υπερίσχυση της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισμού έναντι οποιασδήποτε άλλης στάθμισης, κοινωνικής ή άλλης, και κάπως έτσι ο ελεύθερο ανταγωνισμό μετατράπηκε στον ολοκληρωτικό κυρίαρχο των κοινωνικών πολιτικών εξελίξεων στην Ένωση και των νομικών εξελίξεων πολλές φορές σε βάρος κάθε άλλου δικαιώματος. Με τη σταδιακή υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, με την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, με την ενίσχυση των προνομίων του μεγάλου πλούτου, στο όνομα φυσικά της ανάπτυξης, με την σταδιακή μετατόπιση της ουσιαστικής διαδικασίας λήψης των αποφάσεων από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους κάθε λαού, σε αμφιβόλου νομιμοποίησης, αλλά και επάρκειας, σώματα τεχνοκρατών και συμβούλων, πολλές φορές μάλιστα λειτουργώντας άτυπα, ας μην ξεχνάμε, ένα από αυτά είναι το Eurogroup, λειτουργεί άτυπα. Η Ευρώπη βεβαίως, ήταν πάντοτε πεδίο ανταγωνισμού και ανάπτυξης διαφορετικών πολιτικών σχεδίων και ιεραρχήσεων. Αλλά τις πρώτες δεκαετίες της συγκρότησής της συνυπήρχαν σε μια ισορροπία οι διαφορετικές αρχές σε ένα πλαίσιο ενός, θα έλεγα, κοινωνικού και πολιτικού συμβιβασμού. Έτσι, η βαθιά και ιστορική δημοκρατική της παράδοση η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η σύγκληση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ως στόχος, η αρχή του κοινωνικού κράτους, η προστασία της εργασίας συνυπήρχαν σε μια ασταθή ισορροπία με τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού, της απορρίθμισης του κράτους και της αγοράς εργασίας. Η εξέλιξη όμως από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μετά, με την αρχή της στρατηγικής συμπόρευσης της σοσιαλδημοκρατίας και του ευρωπαϊκού νεοφιλευθερισμού ήταν, θα έλεγα, ραγδαία εναντίον των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας. Και η ισορροπία των δυνάμεων ανατράπηκε. Σε αυτό το πλαίσιο ήρθε η κρίση για να επιταχύνει την συντηρητικοποίηση και να επιδεινώσει την κατάσταση αυτό που από ιδρύσεώς της οραματιζόταν να γίνει μια ένωση οικογένεια κρατών, εθνών και λαών, έφτασε με σούσεις της κρίσης να γίνει μια μεγάλη τάξη δίθεν επιμελών μαθητών που κάθονται στο πρώτο θρανείο, στα μπροστινά θρανία και δίθεν απίθαρχων μαθητών που κάθονται στη γαλαρία. Στη βάση αυτή η οικονομική ανισομέρεια έγινε από εξαίρεση κανόνας. Τα διχαστικά στερεότυπα έγιναν οδοδείκτης επιβολής μιας συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής. Οι κοινωνικές ανάγκες έγιναν παράπλευρη απώλεια για την εφαρμογή της σιδηράς δημοσιονομικής πειθαρχία. Και σήμερα η Ευρώπη που βαδίζει δειλά με πολύ στην βήματα, μετά την κρίση εποχή, βλέπει στην επικράτειά της τις συνέπειες των πράξεων και των αποφάσεων ε, τις, ε, που υλοποιήθηκαν και αφορούσαν α, συντηρητικές πολιτικές επιλογές, των συντηρητικών πολιτικών της ηγεσιών. Βλέπει τους οπαδούς του εθνικού απομονωτισμού όχι απλά να κερδίζουν έδαφος, αλλά και να πετυχαίνουν ισχυρά πλήγματα έναντι της ίδιας της ευρωπαϊκής ιδέας, όπως στην περίπτωση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπει τους κάθε λογής δημαγωγούς να εκμεταλλεύονται τις δομικές αδυναμίες της Ένωσης και να αποκτούν πρωτοφανή πολιτική και εκλογική επιρροή, κυρίως σε χώρες του κέντρου και της, του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, βλέπει κράτη-μέλη της Ένωσης να αγνοούν τις αρχές και τις συμφωνίες της και να ορθώνουν τύχη και φράκτες απέναντι στους κυνηγημένους του πολέμου και της τρομοκρατίας, μετανάστες και πρόσφυγες, που ψάχνουν καταφύγιο και μια ελπίδα μιας νέας ζωής κυνηγημένη από τον πόλεμο, μια ελπίδα μιας νέας, νέας ζωής στις χώρες της Ευρώπης, βλέπει την ακροδεξιά να αυξάνει διαρκώς την εκλογική της βάση, αλλά και την επιχειρησιακή της δράση, με στόχο πάντοτε τους αδύναμους, είτε αυτοί είναι οι μετανάστες, είτε είναι ομοφυλόφιλοι, είτε είναι συνδικαλιστές, είτε όποιος, περιπτώσει, δεν συντάσσεται ή κατατάσσεται στους εχθρούς της φρικτής αυτής ιδεολογίας, κατατάσσεται στους εχθρούς του εκάστοτε έθνους. Με δύο λόγια βλέπει απέναντί της η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσους η ίδια καταδίκασε δικαίως το περιθώριο και την ανυπολιψία, όσο επέλεγε, να κινείται στη βάση των αξιών που την χαρακτήρισαν από συγκρότησή της. Από της, από την αρχή, από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναφέρομαι στις αξίες της συλλογική προόδου, της ειρηνική συνύπαρξης και της ευημερία των λαών της. Σήμερα, λοιπόν, που η Ευρώπη μοιάζει να μιλά μια άλλη γλώσσα από την μητρική της γλώσσα, όλο και περισσότεροι πολίτες πάβουν να την ακούν. Όμως, φίλες και φίλοι, η δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ευρώπη, πιστεύω, όχι γιατί πρέπει να το πιστεύω, αλλά γιατί πραγματικά το πιστεύω, δεν αποτελεί νομοτέλεια. Στη συγκυρία δεν ενεργούν μονάχα οι εχθροί της Ενωμένης ΕΕ. Ευρώπης. Η μάχη για την ηγεμονία δεν είναι υπόθεση μονάχα των δύο στρατοπέδων στα οποία ήδη αναφέρθηκα, δηλαδή των νέων φιλελεύθερων και της ακροδεξιάς που ραγδαία ε, κερδίζει δυνάμεις. Υπάρχει ο πόλος των προοδευτικών δυνάμεων της Ευρώπης, τουλάχιστον υπάρχει σε αξιακό πεδίο, άλλο αν δεν συγκροτείται παρκώς σε πολιτικό, υπάρχει σε αξιακό πεδίο αυτός ο πόλος, είναι ο δικός μας πόλος που φέρει στις αποσκευές του την βαριά ιστορική παράδοση των μεγάλων αγώνων, των μεγάλων κατακτήσεων, αλλά και των θεσμικών τομών που άφησαν ιστορικά ανεξίτηλα, ανεξίτηλο το στίγμα τους. Και σήμερα, με οδηγό αυτή την παράδοση, αλλά και με μια νέα δυναμική που είναι απαραίτητη, αυτός ο πόλος καλείται να προσέλθει στον κοινωνικό, αλλά και στον πολιτικό ανταγωνισμό. Έρχονται και οι ευρωεκλογέ στο επόμενο διάστημα, τον Μάη του 19. Αλλά προσέρχεται κατακερματισμένος και ο κατακαιρματισμός, η πολυδιάσπαση, είναι ό,τι ακριβώς επιθυμούν όσοι επιδιώκουν την ιστορική ήττα, όχι μόνο του αριστερού ευρωπαϊσμού, αλλά θα έλεγα και των ιδρυτικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, της μητρικής γλώσσας που δεν μιλάει πια η Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι κρίσιμο και αναγκαίο σε αυτό το πλαίσιο να μιλήσουμε σήμερα και θα ήθελα εγώ αν μπορώ να βάλω αυτό το λιθαράκι στη σημερινή συνάντηση. Να μιλήσουμε σήμερα για την ανάγκη μιας νέας αριστεράς στην Ευρώπη. Μιας νέας ευρωπαϊκής αριστεράς. Που θα γεννηθεί μέσα από τις αντιθέσεις αλλά και από την αναγκαία συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων της Ευρώπης. Και που θα είναι, για να γίνω πιο σαφής, πολύ πιο ριζοσπαστική και μαχητική για τα δικαιώματα της κοινωνικής πλειοψηφίας από ότι είναι σήμερα ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και σαφώς πιο φιλευρωπαϊκή, πιο οικολογική, πιο δικαιωματική και αντιεθνικιστική από ότι ο μέσος όρος της σημερινής παραδοσιακής Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Με απότερο στόχο να συμβάλλει καθοριστικά στη συζήτηση και στην προσπάθεια για τις αναγκαίες προοδευτικές τομές και αλλαγές που χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη αν θέλουμε να έχει μέλλον για μια Ευρώπη που θα ξαναβρει τη χαμένη της έγκλη, την χαμένη της λαϊκή αποδοχή στη βάση των αξιών της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και πιστεύω ότι η προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει με την Προοδευτική Συμμαχία στο Ευρωκοινοβούλιο και τις διαδικασίες του Προοδευτικού Φόρουμ στη Μασαλία και την Αθήνα είναι μια προσπάθεια που φέρνει κοντά εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν το όραμα, την ικανότητα και τη βούληση για τον προοδευτικό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Και ξεκινώ πρώτα απ' όλα από τη δική, μου, τη, δική μας, τη δική μου, τη δική μας πολιτική οικογένεια. Την πολιτική οικογένεια του ΣΥΡΙΖΑ που είναι η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Που έχει πρωταγωνιστήσει σε όλου του μικρού και μεγάλους αγώνε για τη δημοκρατική επανίδρυση τη Ευρώπη. Και κατάφερε τα τελευταία χρόνια, τον καιρό τη κρίση, να πάρει δύναμη από του εμβληματικού κοινωνικού αγώνε ενάντια στη λιτότητα, και σε πολλέ περιπτώσει αυτή τη δύναμη να την αποτυπώσει και σε πολιτική επιρροή. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και αλλού. Στην Ισπανία, στην Ιρλανδία. Η Ελλάδα βεβαίω έγινε σύμβολο τη μάχη απέναντι στην επιθετική λιτότητα. Και σήμερα, μετά από τρία δύσκολα χρόνια, γίνεται και παράδειγμα υπέρβασής της. Στην Ελλάδα που την Ελλάδα που χρειάστηκε μια μεγάλη και σκληρή μάχη για να αφήσουμε πίσω τις δυνάμεις του νέου φιλελευθερισμού που την καταδίκασαν τα πρώτα χρόνια της κρίσης σε μια πρωτοφανή για την Ευρωπαϊκή Ένωση έκρηξη ανεργίας που έφτασε όταν αναλάβαμε στο 28% και στο 60% για τους νέους. Και βεβαίω μαζί με την απώλεια τα τέσσερα, τα πέντε πρώτα χρόνια, από το 10 ως το Γενάρη του 2015, το του 25% του ακαθάριστου χώρου προϊόντο μέσα σε, σε τόσο λίγο χρόνο. Και βεβαίω αυτό συνοδεύτηκε και από μια μαζική φυγή των νέων ανθρώπων, των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Την Ελλάδα όμως που σήμερα ανακάμπτει και ανακάμπτει με μια κυβέρνηση που στον πυρήνα της έχει την αριστερά και αυτό είναι κάτι ξεχωριστό καθώς είναι η πρώτη κυβέρνηση με πυρήνα την αριστερά που γνώρισε η Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και για να συμβεί αυτό Χρειάστηκε βεβαίω η στήριξη και η αλληλεγγύη των συντρόφων μα από την Ευρωπαϊκή Αριστερά σε κάθε στιγμή της μάχη που δώσαμε και που συνεχίζουμε να δίνουμε. Ο δεύτερος ο δεύτερο πόλο όμω, αν ο πρώτο είναι η Ευρωπαϊκή Αριστερά, ο δεύτερος πόλος της προσπάθειάς μας για την συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη προέρχεται από την πολιτική οικογένεια των Πρασίνων. Είναι σαφές για μας ότι δεν μπορούν να υπάρξουν πραγματικά προοδευτικές εξελίξεις που να μην περιέχουν μια συγκεκριμένη και αποτελεσματική στρατηγική στα ζητήματα του περιβάλλοντος σε μια περίοδο που διεθνώς η λήψη μέτρων ενάντια στι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να είναι υποσημείωση σε γενικές πολιτικές αποφάσεις, αλλά δομικό στοιχείο μιας προοδευτικής στρατηγική. Πέραν όμως ε, της οικολογίας των περιβαλλοντικών ζητημάτων, η συμπόρευση αριστεράς και πρασίνων στα ζητήματα που αφορούν την υπεράσπιση των ατομικών ελευθεριών, τη μάχη ενάντια στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό, το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και την στήριξη στις διεκδικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αποτελούν μια παραδοσιακά ισχυρή σταθερά ανάμεσα στους δύο όμορους πολιτικούς χώρους. Και ο τρίτος σημαντικός πόλος είναι οι δυνάμεις που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Θέλω εδώ να ξεκαθαρίσω το εξής. Οι ευθύνε της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας για την πρόσδεση στο άρμα της Ευρωπαϊκής και Νεοφιλελεύθερης Δεξιάς στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά και στο παρόν σε πολλές περιπτώσεις, είναι δεδομένες. Και μάλιστα οι αυτές αποδόθηκαν και αποδίδονται από τους ίδιους τους λαούς της Ευρώπης, προκαλώντας αυτή την συρρήκνωση της πολιτικής επιρροής των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, που στο εξωτερικό ονομάστηκε πασοκοποίηση, πασοκοφικέισιον, γιατί ξεκίνησε πρώτα στην Ελλάδα, αλλά ακολούθησε κι αλλού αυτό το φαινόμενο για κόμματα που κάποτε λογίζονταν ως κρατεά. Εν τούτης όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο χώρος αυτός κατάφερε ιστορικά να εκφράσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου της εργασίας πανευρωπαϊκά και μάλιστα κατάφερε να διαμορφώσει και την ταυτότητά του στη βάση των εμβληματικών διεκδικήσεων και των μεγάλων κατακτήσεων του εργατικού κινήματος στην Ευρώπη. Και κατόρθωσε σε επίπεδο Ευρώπης μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 να αποτελέσει τον πολιτικό φορέα που έθετε ως κομβικά στοιχεία του προγράμματός του και μάλιστα ως κυβέρνηση σε πολλές χώρες την προστασία της εργασίας, τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και όλα όσα σε γενικές γραμμές και στο σήμερα συγκροτούν μια ουσιαστική πολιτική υπέρ των κοινωνικών αναγκών. Και σήμερα είναι αλήθεια ότι διαπιστώνουμε πως πληθαίνουν φωνές που βρίσκονται στο πλαίσιο των αρχών και των αξιών που γέννησαν την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, που ασκούν εκ των έσω σκληρή κριτική σε λογικές ταύτισης με τον νεοφλελεύθερο συντηρητικό μπλοκ. Εξάλλου, ήδη υπάρχουν οι απτές πολιτικές αποτυπώσεις αυτής της στρατηγικής. Είδαμε, για παράδειγμα, το αποτέλεσμα στις εκλογές της Μεγάλης Βρετανίας με τους εργατικούς υπό την ηγεσία του Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος αμφισβητήθηκε στην αρχή όλοι οι πολύ έγκυροι εντός εισαγωγικών αναλυτές, προεξόφλησαν ότι με μια τέτοια αριστερόστροφη τοποθέτηση δεν θα μπορούσε το εργατικό κόμμα παρά να καταγράψει μια συντριπτική ήττα. Πέτυχε ένα εξαιρετικό ποσοστό, ένα από τα καλύτερα της ιστορίας του και για πολύ λίγο έχασε τη διακυβέρνηση. Και βεβαίως αυτό σε αντίστοιξη με την πτωτική πορεία των εργατικών από τα χρόνια του Τόνι Μπλερ και μετά. Κατόρθωσαν εκεί, λοιπόν, στη βάση ενός ριζοσπαστικού πολιτικού προγράμματος να καταγράψουν μια πολύ μεγάλη νίκη. Το σημαντικότερο όμως που κατόρθωσαν δεν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά το ότι έφεραν στις τάξεις τους μεγάλα τμήματα του κόσμου της εργασίας και της νεολαίας και μάλιστα σε δύσκολε εποχές όπου... Στη Βρετανία α, υπήρχε και υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα α, δεξιόστροφου δεξιού, και ακροδεξιού λαϊκισμού, το οποίο επέφερε και το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα το, το, λεγόμενο Brexit. Επίσης, να αναφέρω το παράδειγμα της Πορτογαλίας. Όχι γιατί είχαμε την τιμή να είναι η τελευταία ομιλήτρια πριν ανέβω στο βήμα, η βουλευτήνα Σοσιαλιστικού Κόμματο, αλλά γιατί πραγματικά πιστεύω ότι εκεί έχουμε ένα σημαντικό παράδειγμα ενό κυβερνητικού συνασπισμού σοσιαλιστών και αριστεράς, παραδοσιακής αριστερά. Η κυβέρνηση του αγαπημένου μου φίλου του Αντώνιο Κώστα, η οποία πιστώνεται εξ ολοκλήρου την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τη σημαντική βελτίωση των κοινωνικών δικτών, Κερδίζει έδαφος, δημοτικότητα, πάει εξαιρετικά. Ενώ ανάλογες, πιστεύω, διαδικασίες στην κατεύθυνση ενός κοινού βηματισμού, όπως στην Πορτογαλία, γίνονται κι αλλού. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, εκεί όπου μεγάλοι κοινωνικοί αγώνες ενάντια στη λιτότητα παρήγαγαν ουσιαστικέ πολιτικές μετατοπίσεις και δυνατότητες συμπόρευσης προοδευτικών δυνάμεων, αλλά και αλλού. Δεν είναι όμως το κυρίαρχο παράδειγμα. Και άρα πρέπει να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί πιστεύω ότι η ανασυγκρότηση μιας ισχυρής προοδευτικής συμμαχία σήμερα στην Ευρώπη περνά μέσα από τις επιλογές και των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας και νομίζω δεν χωρά αμφισβήτηση ότι στον ενεξελίξη πολιτικό ανταγωνισμό δεν μπορούν να υπάρξουν ίσες αποστάσεις ανάμεσα στο συντηρητικό και στο προοδευτικό στρατόπεδο σε επίπεδο Ευρώπης. Εξάλλου, οι ανοιχτές προκλήσεις και α, τα μεγάλα διακυβεύματα που αφορούν την επόμενη μέρα δεν επιτρέπουν μια τέτοια λογική. Γιατί νομίζω ότι είναι η στιγμή που κάθε πολιτική δύναμη καλείται να πάρει στρατηγικού χαρακτήρα αποφάσεις για την επόμενη μέρα στην Ευρώπη, που φυσικά αυτό θα σημαίνει και εξελίξεις που θα φορούν άμεσα και την κάθε χώρα ξεχωριστά. Επιτρέψτε μου να πω όμως δυο λόγια και για τα διακυβεύματα αυτά, έτσι όπως αντανακλούνται στην κυρίαρχη συζήτηση σήμερα στην Ευρώπη, στη συζήτηση που θα έπρεπε να έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από όσο έχει προχωρήσει σε επίπεδο κορυφής που αφορά τις αναγκαίες αλλαγές που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από αρκετούς μήνες εκμεταλλευτήκαμε την επίσημη επίσκεψη του Πρόεδρου Μακρόν στην Ελλάδα και απευθύναμε μια ομιλία ο καθένας από την τον χώρο της πνίκας, με αναφορά στις αναγκαίες αλλαγές για το αύριο της Ευρώπης. Πέρασαν αρκετοί μήνες, δεν προχώρησε αυτή η συζήτηση. Σήμερα έβλεπα μια γελιογραφία στον Ευρωπαϊκό Τύπο, όπου ήταν σε ένα μεγάλο λεωφορείο που έγραφε απ' έξω Ευρώπη, ο Μακρόν στο τιμόνι να τον έχει πάρει ο ύπνος και να μπαίνει ξαφνικά φουριόζα η Μέρκελ μέσα με τις βαλίτσες και να του λέει, ξύπνα πρέπει να αποφασίσουμε πού θα πάμε. Έχουμε αργήσει να αποφασίσουμε πού θα πάμε. Η εξελίξη στη Γερμανία, η αδυναμία συγκρότηση κυβέρνηση καθυστέρησαν το εγχείρημα. Πιστεύω όμως ότι το γεγονό ότι υπάρχει κυβέρνηση και με τη συμμετοχή του s δίνει μια ελπίδα στο να ξεκινήσει η συζήτηση. Και υπ' αυτή την έννοια, θα έπρεπε κανείς να προσεγγίσει την αγωνία που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Διότι σε άλλες συνθήκες πιστεύω ότι θα υπήρχε κανείς από εμά που θα θεωρούσε εύλογο, λογικό, σκόπιμο να στηριχθεί ένα κόμμα όπως το κόμμα της κυρίας Μέρκελ από μία και μάλιστα με τους συμμάχους της στη Βαβαρία που είναι ακόμα πιο ακραίοι από ένα προτευτικό κόμμα. Όμω σήμερα η συζήτηση για το αύριο τη Ευρώπη και η όποια συνεισφορά μπορεί να γίνει σε αυτή τη συζήτηση από δυνάμει που έχουν μια, ένα προοδευτικό προσανατολισμό, πιστεύω είναι κρίσιμη για όλου μα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε που θα πάει το λεωφορείο. Οι κερίοι όμω απαιτούν από εμά σαφήνεια λόγου και δράσεων και σαφήνεια λόγου και και ετοιμάτων στην προοπτική μιας αναγκαίας επαναθεμελίωσης ενός προοδευτικού οράματος για την Ευρώπη. Έχουμε την ιστορική ευκαιρία, πιστεύω, να οργανώσουμε το τέλος μιας εποχής για την Ευρώπη και παράλληλα να θέσουμε τις βάσεις για την επόμενη. Με ένα ρεαλιστικό πολιτικό σχέδιο για την Ευρώπη και τους πολίτες της, επανασυνδέοντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Η δημοκρατική, κοινωνική και οικολογική επανίδρυση της Ευρώπης δεν μπορεί να είναι απλά ένα σύνθημα. Πιστεύω ότι είναι η μόνη διέξοδος για την Ευρώπη. Και είναι ανάγκη να δώσουμε αυτή τη μάχη με στόχο να προχωρήσει και η οικονομική αλλά και η κοινωνική εμβάθυνση. Και θέλω να τονίσω την κοινωνική διάσταση, διότι μέχρι σήμερα η έλλειψη Αξιόπιστων δεσμεύσεων σε κοινωνικού στόχου δεν προέκυψε τυχαία. Αποτέλεσε μια πολιτική επιλογή και είναι απολύτω καταστροφική και εν τέλει διαβρωτική αυτή η επιλογή για το ίδιο το ευρωπαϊκό ιδεώδε. Διότι αποξενώνει του πολίτε από την Ευρώπη και τι διαδικασίε τη, ιδιαίτερα σε εκείνε τι χώρε που έχουν βιώσει, όπω η Ελλάδα, δυσανάλογα το κοινωνικό κόστο της κρίσης. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, έχουμε ανάγκη τόσο τον εκδημοκρατισμό της Ευρωζώνης, όσο και έναν ισχυρό και νομικά δεσμευτικό ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι εκ των όνου κάνευ ότι η δημοκρατική επανεκκίνηση της Ευρώπης δεν μπορεί παρά να έχει ως αφετηρία την οικονομική και νομισματική ένωση η οργανική ενότητα της οποίας προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος συνολικά. Και οργανική ενότητα δεν μπορεί να υπάρξει όσο παραμένει αυτή η ένωση μόνο νομισματική, αλλά όχι και οικονομική. Δηλαδή, όσο εν τέλει, δεν μετασχηματίζεται σε πολιτική ένωση. Οργανική ενότητα δεν μπορεί να υπάρξει όσο διαρκεί η σημερινή χωρίς προηγούμενο οικονομική και κοινωνική απόκληση στο εσωτερικό της και ανάμεσα στα κράτη-μέλη αλλά και εντός των εθνικών κοινωνιών. Χρειαζόμαστε εν τέλει μια νέα δομή. Μια νέα δομή που θα πρέπει να υπόκειται στην, στο δημοκρατικό έλεγχο, στη δημοκρατική λογοδοσία με τον συντονισμό της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη, την δίκαιη ανάπτυξη, όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα, το inclusive growth, που είναι ο αντίστοιχος περίπου όρος στην Αγγλική, με την κατανομή των δημοσιονομικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαίας έκδοσης ευρωμολόγων, για την πρόληψη του δημοσιονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού και βεβαίως με έναν ισχυρό προϋπολογισμό, ο οποίος βεβαίως για να είναι ισχυρός πρέπει να υπάρχουν νέοι πόροι. Γιατί υπάρχουν νέες ανάγκες. Και οι νέοι πόροι βεβαίως και δεν μπορούν να γεννηθούν από το πουθενά, αλλά μπορούν να βρεθούν μέσα από τη φορολογία όχι των πολιτών, αλλά ακριβώ αυτών που διαφεύγουν τη φορολογία. όπως ο φόρο Τόμπιν, όπω ο φόρο ο Digital Tax, ο φόρο που αφορά τι μεγάλες επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό χώρο. Ιδέες οι οποίες έχουν κατατεθεί και σε ανώτατο επίπεδο από τις προοδευτικές δυνάμεις. Για μας λοιπόν, ο εκδημοκρατισμός της Ευρώπης σημαίνει μια νέα αρχή για την Ευρώπη. Γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχουσα δομή και λειτουργία της νομισματικής ένωσης, το μόνο που εγγυάται είναι νέα διέξοδα. Πώς όμως μπορούν να προχωρήσουν όλα αυτά τα αναγκαία αιτήματα, αν δεν υπάρξει η μέγιστη δυνατή συσπήρωση των δυνάμεων, κοινωνικών και πολιτικών, που τα ασπάζονται, που τα πιστεύουν, που τα προωθούν. Οι μάχες που έχουμε να δώσουμε μπροστά μας για να κερδιθούν χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική συσπήρωση και συμπόρευση των δυνάμεων της αριστεράς, των δυνάμεων του δημοκρατικού σοσιαλισμού και των δυνάμεων της οικολογίας. Θέλω όμως να... Θέλω όμως να κλείσω με κάτι που νομίζω είναι και η κρισιμότερη παράμετρος στο ζήτημα της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι άλλο από την προοπτική που πρέπει να δώσουμε στη νέα γενιά. Το νεοφιλελεύθερο σχέδιο έφερε τα ιστορικά υψηλά στην ενεργεία των νέων, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε μια σειρά από χώρε, ιδίω του Νότου. Το σχέδιο της ακροδεξιάς, από την άλλη, υπόσχεται στους νέους ανθρώπους μονάχα φόβο, μίσος και διχασμό. Και διαρκή ανταγωνισμό ανάμεσα στους λαούς. Είναι λοιπόν ευθύνη των προοδευτικών δυνάμεων να δώσουν τη μάχη για την Ευρώπη που θα χωρά τα όνειρα και τους στόχους των επόμενων γενεών, των νέων ανθρώπων διότι οι αξίες που πρεσβεύουμε είναι αυτές που τροφοδοτούν τη δύναμη της λογικής προόδου και της ευημερία απέναντι στον κίνδυνο της οπισθοδρόμησης που ορθώνεται μπροστά μας. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα αυτές οι αξίες να μπουν στην πρώτη γραμμή και οι ικανότεροι και αποτελεσματικότεροι να τις υπερασπιστούν και να αγωνιστούν για αυτές είναι οι νέοι άνθρωποι. Άρα αυτούς, τι νέες γενιές, τη νεολαία, τις νέες και τους νέους της Ευρώπης πρέπει να βάλουμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα και της διεκδίκηση. Με αυτές λοιπόν τι σκέψει, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την υπομονή σας, να με ακούσετε και θέλω να πω ότι είμαι βέβαιος πως αυτή η ιδέα της συμπόρευσης, της ανάγκης για μια νέα προοδευτική συσπήρωση στην Ευρώπη αυτή η ιδέα θα βρει, θα καρποφορήσει και σε κεντρικό κυρίως όμως σε κάθε χώρα ξεχωριστά οι μάχες που έχουμε να δώσουμε μπροστά μας είναι σημαντικές οι νίκες μέχρι τώρα ήταν αυτέ αυτές τις ο, ο, κερδίσαμε μάλλον όταν δώσαμε αυτές τις μάχες μην το ξεχνάμε αλλά θέλω να ξέρετε τις πιο όμορφες μάχες και τις πιο όμορφες νίκες δεν τις έχουμε ακόμα δει. Είναι μπροστά μας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.